όταν σε ρωτούσαν, όπω μα ρωτάνε όλου, ξέρει τι θα γίνει άμα μεγάλο. έλεγε το ποιό. Δεν ξέρω αν με πήρε ή το πήρα. Δηλαδή, εγώ αυτό καταλάβει. Κάνω θέατρο από παιδί. Σχολικέ παραστάσει εννοεί. Ναι. Okay. Δηλαδή, ξεκίνησα στο δημοτικό, που ξεκινάνε όλα τα παιδιά. Έκανα από ό,τι στο δημοτικό. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ε, δημοτικό ο... που ήσουν σε διάφορα. Γιατί τότε μα διώχναν λίγο από τα σπίτια επειδή ήμασταν Αλβανοί, οπότε υπήρχε, υπήρχε ένα θεματάκι. Σα διώχναν από τα σπίτια. Ναι, έχω αλλάξει αρκετέ γειτονιέ. Εδώ στην Αθήνα. Ναι, εδώ στην Αθήνα. Οκ. Okay. Ε, δηλαδή ήμουν στο Βύρονα, μετά η μετά Δάφνη, μετά στο Ήλιον, όπου κατέληξα τελικά. Το λες λόγω, λόγω προκαταλήψεων. Ναι, ενώ ήταν η περίοδο τέτοια τότε που ξέρε, ήταν λίγο πιο δύσκολα για την αλβανική κοινότητα να ενταχθεί μέσα στην ελληνική κοινωνία. Εσύ έχεις έρθει από πολύ μικρός εδώ. Ναι, από έξι με, με την οικογένειά σου, έτσι. Ναι. Έξι χρονών, να δεν κάνω λάθος. Έξι χρονών. Ναι. Να, okay. ε, οπότε έκανα επειδή μου στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο Λύκειο. Δεν υπήρχε θεατρική ομάδα, δεν φτιάχνω. Ε, οπότε έκανα πάντα θέατρο. Ε, άρα Νίκος εγωίτευε αυτό. Ναι, ανέπνεα. Ε, αν μου λες, ανέπνες, έπνευε, αλλά ναι. αν μου λε ότι κιόλα όλα συμμετείχες σχολικές παραστάσεις, δηλαδή ήταν κάτι, δεν το κάνω όλα τα παιδάκια αυτό, έτσι, στο σχολείο, ήταν κάτι που σίγουρα σου άρεσε πολύ. Ναι. Α... Αλλά, αλλά, δεν ξέρω αν, αν, το επέλεξε με επέλεξε. Δηλαδή, εγώ όταν τελείωσα το Λύκειο, τι είπα, λέω, α, αυτό θα γίνει, ηθοποιός. Δεν ξέρω. Δεν, ήταν, δεν, νομίζω πως ήταν μια τόσο συνειδητή ότι ξέρω εγώ, είμαι μηχανολόγο μηχανικό και λέω: Όπα, αυτό δεν είναι για μένα. Θα πάω να γίνω ηθοποιό. Δεν υπήρξε ένα τέτοιο δίλημα στην Ελλάδα. Η επιλογή ζωή σου ποτέ. ήταν. Ε, μα δεν σου πω εγώ ότι υπήρχε δίλημα. Αλλά όταν μου λε ότι μόλι τελείωσε το, το σχολείο, είπε θα γίνω ηθοποιό. Άρα αυτό ήθελε να κάνει. Τέλο. Ναι, μάλλον. Ω, μάλλον, σε <στονίκαι> ναι, ξεκάθαρα. αυτό ναι, το, το έκανε κιόλα. Ναι. ναι. Αλλά το περνάω πάρα πολύ καλά. Οπότε νομίζω πω είτε με διάλεξε είτε το διάλεξα. αυτή η αγκαλιά ε, έχει οδηγήσει πάρα πολύ καλά. Έτσι το βλέπω. <στονίκαι> α, αν δεν κάνω λάθο, Έχεις πει ότι είχες έρθει έξι χρονών μόνος μέσα σε ένα ταξί. <χι> ναι. Οι γονείς σου είχαν ήδη έρθει νομίζω. Είχαν έρθει ένα χρόνο νωρίτερα γιατί έπρεπε να βρούνε σπίτι, να βγάλουν τα χαρτιά τα κατάλληλα γιατί είχαμε έρθει με συγκεκριμένη βίζα που έπρεπε να γίνει η αλλαγή της βίζας. Διαδικαστικά. Το ταξίδι αυτό το θυμάσαι, ήσουν πολύ μικρούλες, δεν ξέρω. Όχι, Μάλλον όχι. Θυμάμαι, θυμάμαι, τι θυμάμαι, θυμάμαι την αγωνία μου που είχα στα σύνορα, μην με γυρίσουν πίσω. Ε, θυμάμαι να τρώω το πρώτο μου σουβλάκι, ε, που μου το έκανε δώρο ταξιτζής εκεί στο τέτοιο. Αλήθεια λε. Ναι. Ε, θυμάμαι το ferry boat. Το, δεν υπήρχε το όριο Για γέφυρα. Βέβαια. Οπότε πήρα πρώτη φορά ferry boat. Δεν είναι εξαπάριστη Αλήθεια. Ναι, τέλειο. Ε, αυτά και θυμάμαι και την πρώτη συνάντηση με τον πατέρα μου όταν φτάσαμε το βράδυ. Ε, τότε δεν υπήρχε ούτε νεαδό ούτε τίποτα από όλα αυτά. Οπότε, είχες οπότε, να το δει ένα χρόνο... χρόνο. Ναι, ένα χρόνο ολόκληρο. Και του είχα, είχα μιλήσει στο τηλέφωνο τύπου μέσα σε ένα χρόνο τέσσερι φορέ. Ε, και αυτό κρυφά. Εδώ με τη λεκάρτα τότε που έπρεπε να πα στο. Συγγνώμη που ρωτάω, για ποιο λόγο κρυφά. <coughs> Γιατί απαγορεύω τότε. Γιατί να δεν είχαμε τηλέφωνο εμεί στο σπίτι ε, τη θεία μου, οπότε καλούσανε στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή που έμενα. Οκ, okay, οκ. Okay. Ε... Και σε φωνάζανε, εννοεί ή το περίμενε. Όχι, δίναμε ραντεβού τύπου. Δίναμε <coughs> ραντεβού. Ο θείο με μένα ήταν αστυνομικό στο τμήμα, οπότε όταν τελείωνε η το περιμενε οχι διναμε ραντεβου τυπου ο θειο με μενα ηταν αστυνομικο στο τμημα οποτε οταν τελειωνε η δουλεια και φεύγαν όλοι και είχε αυτό βάρδια, τύπου πότε έχω την υπηρεσία μου τότε, τότε θα πάρετε τηλέφωνο. Και ήταν. Ε, Συνεννοημένο έτσι. Ισχύει ότι πέρυσι πήρε για πρώτη φορά ελληνική ταυτότητα στα χέρια σου. Ναι. Mm, yeah. Και για πέρσι συναισθήματα. Ε, εντάξει, μια εκπλήρωση. Αφού το έκανα και στο στο Instagram, ήμουν τόσο χαρούμενο σε εκείνο που το πήρα. Ναι, ήμουν έτσι, λέω, το πήρα επιτέλου. Mm. Υπάρχει και ένα αστείο λίγο στις, σε όλου του ε, φίλου, συναδέλφου, μετανάστε δεύτερη γενιά που έχουμε ζήσει και ζούμε εδώ. Ε, βγάζουμε αυτή τη φωτογραφία τύπου σε προσωπικό μήνυμα το οποίο του στον καθένα, δαγκώνοντά την. Που λέμε, φίλε, το πήρα μετά από 26 χρόνια εγώ. Άλλο 23, άλλο 22. Ναι, κάνουμε αυτό. Λε και είναι μετάλλιο. Μπράβο, ναι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα σήμερα. Φαντάζομαι δεν είναι όπω ήταν τότε, έτσι δεν είναι. Όταν είχε έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ε, ναι, ναι, ναι εννοείται. Ευτυχώ δηλαδή που δεν είναι ίδια. Ε, εγώ είμαι και πολύ οπτιμιστή σαν άνθρωπο. Mm -hmm. Εσύ λοδοξό. Ναι, πολύ. Και θέλω πάντα να βλέπω στον άλλον αλλά και στη ζωή μου τα πράγματα με μια θετική ματιά και να μην με παίρνει από κάτω ό,τι και να συμβαίνει.